έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον 2. Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος που έχει συνολικό προϋπολογισμό 275 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία των αιτήσεων ανάλογα με την ομάδα περιφερειών θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 23 Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το θέλει η κοινωνία, με αποτέλεσμα να ασκείται ιδιαίτερη πίεση στους μηχανικούς. Και με δεδομένη την διαδικασία που έχει επιλεχθεί first in, first out, δηλαδή πρώτος να τηρείται πλήρη σειρά προτεραιότητας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα έντονο άγχος για να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες προτάσεις των πελατών των μηχανικών. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη διαδικασία για εμάς ως τεχνικό επιμελητήριο δεν ήταν η βέλτιστη. Εμείς σαν τεχνικό επιμελητήριο θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και όχι να περιμένει όλος ο κόσμος επάνω από έναν υπολογιστή αν θα μπει η πρότασή του και να ασκούνται αντίστοιχες πιέσεις στους συναδέλφους. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και να σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας της κάθε ιδιοκτησίας. Δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Η επιχορήγηση του προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 και τις εκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας. Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό εφαρμογής. Για να κριθεί μια κατοικία ως επιλέξιμη πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις και αυτές είναι να χρησιμοποιείται ως κυρία κατοικία όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ε1 του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της ΔΕΛΤΑ και να μην έχει κριθεί κατά τα φυστέα. Οι ενέργειες αυτές είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση αλοπινάκων, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης ψύξης, τα λεγόμενα κλιματιστικά, καθώς και οι εγκαταστάσεις παροχής ζεστού νερού χρήσης, δηλαδή τα ηλιοθερμικά ή γνωστοί μας ηλιακοί μας θερμοσύφωνες. Πέραν τούτου, μπορούμε να πούμε ότι η επιχορήγηση ξεκινάει από χαμηλά, αλλά φτάνει μέχρι το 70% και γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και ιδιαίτερη επιθυμία των συμπολιτών μας για ένταξη και ενίσχυση προκειμένου να αναβαθμίσουν τις κατοικίες τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.